Πάμε τώρα στη Γαλλία όμως. Αθηνά έχει σημάνει συναγερμός, καθώς είχαμε την εκένωση νωρίτερα τουλάχιστον 10 περιφερειακών αεροδρομίων. Υπήρχαν απειλές για βόμβα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε με τους τερματικούς σταθμούς να εκενώνονται και δεκάδες πτήσεις να καθυστερούν μετά από απειλές για επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μεταξύ άλλων, εκενώθηκαν τα αεροδρόμια της Λίλ, της Λιόν, της Τουλούζης, της Ναντ και της Νίκαιας, καθώς και τον Μποβέ στο Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Βερολίνο και στη Δήμητρα Κυρανούδη. Σύνδεση λοιπόν με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και να ξεκινήσουμε από την επίθεση με Μολότοφ που είχαμε σήμερα σε συναγωγή στο Βερολίνο. Συναγερμός έχει σημάνει και στο Βερολίνο μετά την χθεσινοβραδινή απόπειρα εμπρισμού στην εβραϊκή κοινότητα σε κεντρικό σημείο του Βερολίνου, όπου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Βλέπετε πίσω μου αναμένα κεριά, λουλούδια αλλά και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Άγνωστοι λοιπόν χθες βράδυ έριξαν κοκτέιλ Μολότοφ και απομακρύνθηκαν, ενώ οι αρχές ακόμη δεν τους έχουν εντοπίσει. Στο κτίριο πρέπει να πούμε ότι στεγάζεται συναγωγή, σχολή ραβίνων αλλά και ένας εβραϊκός παιδικός σταθμός, ενώ ο καγκελάριος έχει ήδη προαναγγείλει αυστηρό μέτρα ασφαλείας για τους εβραϊκούς φορείς στη Γερμανία. Ο καγκελάριος, ο οποίος χθες βίωσε ένα θρίλερ κατά την απογείωση του αεροσκάφους του από το Τελαβίβ, Δήμητρα. Είχε μια σοβαρή περιπέτεια χθες το βράδυ στο Τελαβίβ, όταν ήχησαν οι σιρήνες στο σύστημα αεράμινας του Ισραήλ εξαιτίας πυράβλων της Χαμάς. Ο Σόλτς μεταφέρθηκε σε καταφύγιο, ενώ σοκ προκαλούν σία και εικόνες από δημοσιογράφους να έχουν πέσει κυριολεκτικά στο έδαφος στον αεροδιάδρομο του Τελαβίβ. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, κλείνοντας, ότι και στο Βερολίνο διαρκώς έχουμε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης που καταλήγουν πολύ συχνά σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, όπως για παράδειγμα χθες βράδυ στην πύλη του Βραδεμβούργου, πολύ κοντά στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, ενώ όλο ένα περισσότερες γερμανικές πόλεις απαγορεύουν αντίστοιχες συναθρήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ, Δήμητρα, και πάμε στο Λονδίνο και εκεί έχουμε πολυπληθείς διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη. Ο ανταποκριτής μας Θανάσης Γκαβός έχει τις λεπτομέρειες. Θανάση. Και απόψε σε Λονδίνο, Εδιμβούργο, Νιουκάστλ και κάποιες άλλες πόλεις υπάρχουν συγκεντρώσεις αγρυπνίες σήμερα από Παλαιστινίους και φίλους της Παλαιστίνης για τα θύματα της επίθεσης στο νοσοκομείο στην Γάζα. Ζητούν μεταξύ άλλων από τη Βρετανική κυβέρνηση, έξω από την Downing Street για παράδειγμα, να πρωτοστατήσει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Την ώρα που ο Ρίση Σούνακ, ο Πρωθυπουργός, πολλές φορές σήμερα είπε ότι δεν πρέπει να καταλήξουμε σε βεβαιασμένα συμπεράσματα για το ποιος ευθύνεται για το χτύπημα στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι γίνεται ενδελεχής ανάλυση των στοιχείων που υπάρχουν από τις Βρετανικές υπηρεσίες. Με τον ίδιο πάλι πριν από λίγο να αποφεύγει να διευκρινίσει αν τελικά πάντως, θα μεταβεί στο Ισραήλ. Τζο Μπάιντεν, για όχι, την ακόμα επίθεση. Είναι πιο προσεκτική. Πιο συγκρατημένοι μάλλον οι Βρετανοί θέλουν να αξιολογήσουν με τις δικές τους πληροφορίες το τι ακριβώς συνέβη. Πάντως ο Ρίση Σούνακ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αύριο ενδεχομένως να ταξιδέψει στο Ισραήλ, αν και ο ίδιος πάλι ρωτήθηκε πριν από λίγο, πάλι απέφυγε να απαντήσει. Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει και στάσεις στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο, όπου πάλι ταξιδεύει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο James Cleverly. Πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή του Λονδίνου είναι να ανοίξει διάβαση της Ράφα για να φύγουν οι άμαχοι και να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, και εσένα.